Καλημέρα, με δημητριακά. Με μουσλί έβαλα αυτή τη φορά και μαύρη σοκολάτα. Γιατί συνήθως βάζω εκείνα τα fitness με τη μαύρη σοκολάτα επίσης, αλλά τώρα έβαλα αυτά με το μουσλί. Καλημέρα. Για μεσημεριανό είχε όρεξη ο Νέστης, έτσι ένα σουφλέ με ψωμί του τόστ. Σας έχω δείξει και στο παρελθόν νομίζω. Δεν έκανα όμως με τρεις τρώσεις όπως κάνω κάθε φορά για να μπορέσω να φάω κι εγώ ένα κομμάτι. Έκανα μόνο μία βάση με ψωμί του τόστ, τα λαντικά, την κρέμα γάλακτος, τυριά κτλ. Και από πάνω πάλι μια στρώση ψωμί με σαλατούλα, εννοείται. Εγώ έφαγα ένα κομμάτι αυτό και σαλατούλα. Δεν με βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάω να πάρω ζαχαρόπαστες για τη Λεδία, είναι απόγευμα για τη γιορτή της. Θα κάνουμε σε λίγες μέρες. Θα δείτε και ψώνια. Θα δείτε και ψώνια σε λίγες μέρες. Αυτά. Έχω έρθει εδώ πέρα στο μαγαζί, να δω αν έχει τα χρώματα που θέλω από ζαχαρόπαστες, οπότε τα λέμε σε λίγο. Βρήκα τις ζαχαρόπαστες που ήθελα, πήρα και αυτό το στη Λιδία το ζαχαρωτό. Δεν φαίνομαι, τέτοιες ώρες βγαίνουμε, τέτοιες ώρες είναι σκοτάδια έξω, λοιπόν είναι 7 παρατέταρτο. Βρήκα τις ζαχαρόπαστες όλα καλά, τρία χρώματα ήθελα, τρία χρώματα τα είχε. Και πάμε τώρα στην κουμπάρα μας και που δουλεύει για καφέ. Τορτίγια πήραμε να φάμε, είχε μέσα αυγό, πατάτα, μαρούλι, ντομάτα, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο. Η Λιδία ήδη ξεκίνησε να τρώει και μετά όταν γυρίσαμε στο σπίτι της πήραμε και μια τυχερή σακούλα που εντάξει ξέρετε πόσο πολύ της αρέσουν και ανέβαινε με ανυπομονησία στο σπίτι να ανοίξει την τυχερή της σακούλα. Αυτή εδώ πέρα πήραμε πρώτη φορά. Είναι σε, έτσι σαν μπότα. Πρώτη φορά την είδα προσωπικά. Είχε μέσα αυτά εδώ, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουμε. Τα κολλάμε, νομίζω και κάνουν σχέδιο. Δεν ξέρω, άμα ξέρετε πείτε μου. Αυτοκόλλητα που λατρεύει εννοείται η Λιδία. Τα άνοιξε κατευθείαν και άρχισαν τα κολλάει παντού. Αυτό το χεράκι που το κουνάς έτσι πάνω κάτω και κάνεις σαν κάνει θόρυβο τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα ποιο εννοώ. Είχε μέσα αυτό με το μακιγιάζ, lip gloss εδώ πέρα ξέρω εγώ. Πολύ αρέσουν αυτά στη Λιδία, τρελαίνεται για κάτι τέτοια. Και είχε και αυτά τα βατραχάκια, τα οποία τα κάνεις έτσι, τα πατάς και εξφενδονίζονται πιο μακριά και καλά. Ωραία τυχερή σακούλα, είχε αρκετά πραγματάκια μέσα. Έχει πάει 12 και κάτι, καθίσαμε λίγο αργά σήμερα, αλλά τώρα θα πέσουμε σε λίγο για ύπνο, δεν σας έχω μιλήσει καθόλου. Τι ήθελα να σας πω, αύριο θα ξεστολίσουμε, περιμέναμε σήμερα, έτσι για το καλό, να ξεστολίσουμε αύριο στα Θεοφάνια. Σήμερα λέγανε και τα κάλαντα, τα παιδάκια και όλα αυτά. Και θα ξεστολίσουμε αύριο, το πριν θα πάμε εκκλησία, θα βγούμε στους για ένα καφέ μετά, θα σας πάρω μαζί μου, αυτά, τα σούπερ ανοιχτά είναι, αύριο δεν ξέρω θα δω, μήπως πάμε και κάνω σούπερ, να πάρουμε πράγματα για τη Λιδία, θα πάμε το Σάββατο, το γενιού, θέλουμε πράγματα όπως άλλες, για τα ψώνια και θέλουμε και, έλα να σου βάλω, και για το πάρτι της Λιδίας που θα κάνουμε. Θα σας πάρω σε ξεχωριστό βίντεο, λογικά, στο πάρτι της Λιδίας. Έλα να βάλουμε. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά, οπότε σας αφήνω να πέσουμε για ύπνο, να ξεκουραστούμε. Βλέπουμε ταινία τώρα, όλοι μαζί. Και η Λιδία έχει ακόμα όρεξη, παιδιά. Δεν έχει όρεξη ακόμα για ύπνο. Είναι σε υπερένταση τώρα, αλλά ελπίζω να κοιμηθεί. Λοιπόν, σας αφήνω και θα τα πούμε πάλι αύριο που θα πάμε εκκλησία, θα ξεστολίσουμε και ό,τι άλλο τέλος πάντων κάνουμε. Θα σας πάρω έτσι μαζί μας στο βλογκάκι αυτό που έχω ανοίξει. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα μεγάλη μέρα. Θα πάμε τώρα εκκλησία, ετοιμαστήκαμε. Είναι Παρασκευή σήμερα, 6 Ιανουαρίου. Λοιπόν, πάμε εκκλησία. Μαζί με την κουμπάρα μας και τα μικρά της συνονοηθήκαμε να πάμε στην ίδια εκκλησία, να είμαστε μαζί. Θα κοινωνήσουν τα μικρά μας, τα δύο της κουμπάρα, η δικιά μας η Λίδια. Και θα
Πάμε μετά ίσως και μια βολτούλα. Θα σας πάρω γενικά μαζί μου, θα σας πω να κοινωνήσει, είπα και η Λιδία, τι άλλο. Αυτά. Πήραμε και αγιασμό, ήπιαμε, ραντίσαμε και το αυτοκίνητο, βάλαμε έτσι μέσα έξω. Πήραμε και αντίδωρα, πήρα για τη Λιδία, πήρα για εμένα και τον Ανέστη και πήρα και για το κουμπάρο μας να του πήγαινα ένα. Και φύγαμε, πάμε να βρούμε πού θα κάτσουμε. Έτρωγε η Λιδία μια Bar Lion, της έδωσα. Κοινώνησε κιόλα. Σας το είπα, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Έφαγα κι εγώ αυτή εδώ πέρα την μπάρα που είχα πάρει μαζί μου. Είχαμε πέρα πριν στον Αγιάννη και κοινώνησε η μικρή κραθά που σας είπα. Και τώρα έχουμε κάτι δικά το μαντράκι που θα ρίξουν το σταυρό. Αυτά. Οπότε θα σας δείξω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, ψάχναμε εδώ πέρα με την κουμπάρα μας και τα μικρά της να δούμε πού θα κάτσουμε σε κάποια καφετέρια και τα λοιπά. Δεν υπήρχε θέση πουθενά. Φύγαν όλοι κατευθείαν από την εκκλησία, ανέβηκαν όλοι πάνω και πιάσανε θέσεις κατευθείαν, δεν υπήρχε τίποτα. Και κατεβαίνουμε τώρα να ξεπαρκάρουμε, με το ζόρι παρκάρουμε. Φανταστείτε, ο Ανέστης βγήκε από το συνοδηγό. Τώρα έχουν φύγει περισσότεροι. Και πάμε στο σπίτι της κουμπάρας μας. Αν πάρουμε τώρα μες καφέδες και τέτοια, θα πάμε εκεί να κάτσουμε, να παίξουμε και τα μικρά. Αυτά. Και θα έρθει και ο κουμπάρος. Τι άλλο θα κάνουμε. Αυτά. Με εδώ το που δεν πάμε, γιατί δεν θέλουν να αρρωστήσει και η Λιδία. Αυτά, ένας που έχει λίγο κόσμο είναι κλειστός. Ήταν η μία εναλλακτική για παιδότοπο δηλαδή, που πάντα έχει λίγο κόσμο. Αυτά, οπότε πάμε. Πήρα 3 χυμούς για τα μικρά, ίδιους για να μην τσακώνονται, και 3 ίδια κουρασάν για τη Λιδία και τα μικρά της κουμπάρας. Αυτά εδώ πέρα τα κουρασάν. Όπως σας είπα, είναι από 3 και 3 έτσι ίδια. Και πήγαμε και πήραμε και καφέδες, τους καφέδες που θέλει ο καθένας μας. Πήρα και εγώ ένα καφεδάκι σήμερα, είχα πάρα πολλές μέρες να πιω. Και ήθελα να πιω σήμερα έτσι ένα καφέ, μετά από όλη αυτή τη μέρα που πήγαμε και κάτω και περπατήσαμε και όλα αυτά.
Πήραμε και δύο τυρόπιτες, μία εγώ, μία ο Ανέστης. Κατέβηκα, κάναμε τρεις φορές τον κύκλο, ζαλίστηκα. Και να βρούμε πάρκινγκ. Και τώρα ζαράζει ο Ανέστης, βρήκε, αλλά... Με την τέταρτη, τέσσερις φορές τον κύκλο. Λοιπόν, πάω στην κουμπάρα μας, έρχεται τώρα ο Ανέστης και η Λίδια. Πήραμε και εμείς δύο τυρόπιτες, μία εγώ, μία ο Ανέστης. Αυτά. Πάμε να κάτσουμε επιτέλους. Εδώ είμαι πάλι. Έχουμε έρθει λίγο σπίτι. Ήθελα να πάω και στο μπάνιο. Οπότε τα συνδύασα, ανέβηκα εγώ. Έκατσα ο Ανέστης στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πήρα το τσαντάκι με τα φαρμακά μου, τις βιταμίνες μου, τα χαπιά μου, γιατί θα λείπουμε όλη μέρα πάλι από το σπίτι. Την μπουγάτσα αυτή εδώ πέρα. Θα σας πω γιατί την πήρα μαζί μου. Και το πατίνι της Λιδίας. Λοιπόν, θα πάμε τόση ώρα, ήμασταν στην κουμπάρα μας. Καθόμασταν εκεί πέρα, είχε έρθει και ο κουμπάρος μας που μας έχει παντρέψει. Ήταν και οι γονείς της κουμπάρας μας. Ήταν και μια άλλη κοπέλα, αυτά καθόμασταν. Λοιπόν, και η Λιδία είναι εδώ στο αυτοκίνητο. Τι ήθελα να σας πω. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Έχουν σκάσει και τα χείλη μου. Τραγικό. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στην κουμπάρα μας μετά. Τώρα φύγαμε για λίγο να ξεκουραστούν εκεί και τα μικρά της και αυτά. Να διαλυθούμε λίγο το γιατί είχαμε μαζευτεί τόσα άτομα. Είναι 3:20. Έχει και η κουμπάρα μας μια έτσι πελάτησα. Κομμότρια είναι. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο κουμπάρο μας τώρα να κάτσουμε εκεί, να παίξει λίδι έξω με το πατίνι. Να κάνουμε εκεί κάτι στα μηχανάκια του κουμπάρου μας με τον Ανέστη, τα πλύνουν νομίζω. Τέλειο! Και μετά να ξαναπάμε στην κουμπάρα μας, να φάμε εκεί πέρα λογικά. Και πήρα και εγώ την μπουγάτσα για να πάω κάτι, να μην πάω με άδεια χέρια. Να κάνουν για γλυκό άμα θέλουν, εγώ δεν τρώω γλυκό ούτως ή άλλως. Αυτά, μιας και την είχα στο ψυγείο, την πήρα. Να την κάνουν εκεί πέρα στο φούρνο. Να φάνε και γλυκό άμα θέλουν, να μην πάω με άδεια χέρια, γιατί σήμερα είναι όλα κλειστά. Τι να πάω τώρα, δεν έχει σούπερ να πάρω κάτι. Και σκέφτηκα αυτό. Και θα πάμε λοιπόν να κάτσουμε εκεί. Καλό βράδυ θα γυρίσουμε πάλι. Κλασικά. Γενικά αυτές τις μέρες δεν μας πολύ βλέπει το σπίτι. Και γι' αυτό δεν σας το προηγούμενο vlog, ξέρω, ήταν λίγο περίεργο. Τις περισσότερες ώρες λείπουμε. Αυτά. Πάμε. Ξεκινάμε. Απλά ήθελα να σας μιλήσω λίγο. Πάμε στον κουμπάρο μας και τα λέμε από εκεί. Θα σας δείξω και τη Λιδία που θα κάνει πατίνι, που τρελαίνεται. Δεν την άλλαξα, την άφησα με τα ρούχα που ήταν. Το καλσόν το έχει ήδη σκίσει. Πρώτη μέρα το βάλε, σήμερα το σκίσει, δεν πειράζει. Οπότε και τρεις χειρότερα να το κάνει, δεν με πειράζει. Η Λιδία έπαιζε με το πατίνι της. Εντωμεταξύ εδώ πέρα γλίστραγε λιγάκι, έχει πολύ γρασία. Γλίστραγε λίγο έτσι ο δρόμος εδώ. Είναι και έτσι με το τσιμέντο έτσι όπως φαίνεται. Και εντάξει, αλλά πιο πέρα τα κατάφερε μια χαρά. Το πήραμε μαζί να κάτσει να παίξει το πατίνι. Εγώ καθόμουν εδώ πέρα, την κοίταγα. Παρακολουθούσα πόσο ωραία κάθεται και παίζει. Και μετά φύγαμε από καμιά ώρα και πήγαμε στην κουμπάρα μας. Κρατάει και την μπουγάτσα η Λιδία να την πάει. Αμέ, κυρία. Και εδώ πέρα εννοείται σταμάτησε το περίπτερο και πήρα και άλλα πραγματάκια. Κάτι γαριδάκια, κάτι τσίπς, κάτι τέτοια για τα μικρά. Και για όλους μας γενικά εκεί πέρα. 5 η ώρα είναι, αυτό σας έδειξα. Και κάτσαμε να φάμε. Είχε εντωμεταξύ αυτή εδώ πέρα τη σαλατούλα. Είχε διάφορα. Είχε και χορταράκια, θα σας τα δείξω τώρα. Δεν θυμάμαι πώς τα είπε τώρα η κουμπάρα μου. Εγώ ξέρετε μόνο τα βλή τα τρώω. Αυτά δεν τα πολύ, δεν ξέρω τι ήταν, δεν τα πολύ θέλω. Έφαγε δηλαδή εδώ πέρα κρετάκι, πατατούλες και αυτό το πιτάκι. Έφαγε και από μένα, έφαγε από τον Ανέστη. Τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι και το δικό μου πιάτο. Έβαλα λίγο ακόμα λουκάνικο πιο μετά, λίγο ακόμα ντομάτα και λίγο ακόμα κρετάκι. Αυτά. Είχα δοκιμάσει και λίγο χόρτα. Ναι,
Είναι 11 παρα 10, μόλις γυρίσαμε σπίτι, νωρίς. Και όπως σας είπα, θέλω να ξεστολίσουμε σήμερα. Κάτσαμε στην κουμπάρα μας με τη μητέρα της, με την αδερφή της που είχε έρθει λίγο, και ο κουμπάρος μας έφυγε τώρα μαζί μας. Παίζαμε τέτοιο, ονομαζόπρωμα φυτό, κρεμάλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά πέρασε και η ώρα. Και τώρα θέλω να ξεστολίσουμε. Δεν θέλω να κάνω αύριο το ξεστόλισμα. Θέλω καθίστε να κλείσω. Ποιο να κλείσω? Ορίστε. Θέλω να κάνω μόνο δουλειές αύριο, πλυντήρια και τέτοια. Δεν θέλω να έχω και ξεστόλισμα. Οπότε θα κάνουμε το ξεστόλισμα σήμερα. Θα σας το δείξω. Βασικά τι να σας δείξω, την μπάλα με το δέντρο, κάτι τέτοιο. Ήθελα να ανεβάσω και βίντεο σήμερα, δεν ανέβασα. Πρέπει να ανεβάσω, αλλά όλη μέρα λείπουμε, αλήθεια, από το πρωί στο βράδυ και δεν προλαβαίνω. Θα το ανεβάσω και σαν είδε και μία η ώρα, δηλαδή δεν πειράζει, από το να μην ανέβει καθόλου. Και πάω τώρα σπίτι. Ανεβαίνω και εγώ σιγά σιγά. Δεν μπορώ άλλο. Και τα λέμε σε λίγο. Η Λιδία κοιμήθηκε, παιδιά, αμέσως, πραγματικά, με το που την αλλάξαμε ρούχα. Τέλος, αυτό ήταν, έπεσε, κοιμήθηκε στο δικό μας το κρεβάτι, δεν προλάβαμε καν να κλείσουμε φώτα, να την βάλουμε στο δικό της το κρεβάτι, τίποτα απολύτως. Μετά τη μετακίνησα σιγά σιγά στο δικό της. Και εδώ πέρα ξεστολίσαμε τα χόλα επάνω στο τραπέζι, θα κάτσουμε μετά ή αύριο το πρωί, για να τώρα ήταν πάρα πολύ αργά. Να τα βάλουμε σε μια κούτα. Οπότε ναι, έτσι κάναμε, έτσι ξεστολίσαμε. Αυτά ήταν για φέτος. Του χρόνου πάλι, παιδιά, να είμαστε καλά. Πείτε μου και εσείς ξεστολίσατε? Εμείς περιμέναμε τη σημερινή ημέρα και μετά να ξεστολίζαμε. Φιλιά πολλά και τα λέμε σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, σε επόμενο βιντεάκι. Αύριο κιόλας θα ανέβει πάλι βίντεο, να το περιμένετε. Γεια σας!